Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έλα, Κότσου, καλό απόγευμα. Τι κάνεις? Καλά, επίσης. Δόξα τω Θεώ. Πάντως, ο αθλητισμός άπαξ και μπει μέσα σου από μικρή ηλικία, δεν βγαίνει, έτσι δεν είναι? Με αυτόν έχουμε γεννηθεί και με αυτόν θα πεθάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μακάρι να είχαν πολύ το κουράγιο σου. Μεγάλο διπλό έβγαλε χθες ο Άρης, και το λέω μεγάλο όχι επειδή έκανε και κάποια σπουδαία δουλειά, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν και έχω την εντύπωση ότι και εσύ συμφωνείς μαζί μου ότι δεν είναι ακόμη στο 100% έτοιμη η ομάδα. Σίγουρα, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Έτσι είναι μόλις το τέταρτο παιχνίδι που παίζουν ήδη οι παίχτες. Ναι. Πάντα μια ομάδα θα πρέπει να έχει ένα κορμό και ανάλογα τον αντίπαλο και με τη φόρμα, 2-3 παίχτες θα μπορούν και αυτοί να μπαίνουν μέσα. Αλλά το πιο θετικό στοιχείο είναι ότι αυτής ο ομάδος, ότι παρόλο που δεχτήκαμε γρήγορα ένα γκολ, μόλις το τρίτο λεπτό, σε καμία περίπτωση δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι. Από την αρχή δηλαδή επιβάλαμε το παιχνίδι μας. Και αν είμαστε, θα έλεγα, λίγο πιο προσεκτικοί στην τελευταία πάσα, θα ίσως είχαμε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Ενδεικτικό θέλω να σας αναφέρω ότι κερδίσαμε τουλάχιστον, χωρίς υπερβολές, 15 κόρνερ. 12 ήταν μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ναι, ωραία, 12, εντάξει. Τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο πάλι με τον ίδιο ρυθμό, παρόλο που το γήπεδο σε καμία περίπτωση δεν μας ευνοούσε. Συνεχίσαμε με τον ίδιο ρυθμό, κάναμε το 1-1, ήρθε το 2-1 και αν είχε 5 λεπτά θα κάναμε και άλλο γκολ. Αλλά γενικά όμως θα σταθώ στην πολύ μεγάλη διάθεση και αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί οι οποίοι μπήκαν σαν αλλαγή, και σε καμία περίπτωση δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Γιατί αν θυμάμαι καλά, που σίγουρα θυμάμαι καλά, έχει πολλά χρόνια να ο Άρης να γυρίσει παιχνίδι. Ναι, δεν έχετε άδικο. Καλά το θυμάστε. Και μάλιστα και ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει κρύψει ότι έχει τον ίδιο στόχο, εννοώ, με τον Άρη. Σημαντικό τώρα με την έννοια, διότι για χύψη λόγους, που δεν είναι το θέμα μας τώρα, έγινε κατά σύμπτωση, αγωνίζεται τώρα σε αυτή την κατηγορία ο Άρης. Έτσι. Ναι. Και υποτίθεται ότι παίξαμε ένα αντίπαλο που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι είναι πιο ισχυρός από τις υπόλοιπες ομάδες. Πιστεύει δηλαδή ότι εκτός από τους τρεις βαθμούς ο Άρης με τη χθεσινή του νίκη έστειλε και κάποιο μήνυμα ενδεχομένως και στους υπόλοιπους στον όμιλο γενικότερα ότι φέτος δεν θα διαπραγματευτεί την υπόθεση άνω? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Περίπτωση να είμαστε τρανζίστορ, το πόσο ήρθε η χύψη ομάδα, για να μην λέμε και λένε ότι κατηγορούμε ή μειώνουμε κτλ. Πόσο ήρθε η άλλη ομάδα και τι, ή αν κέρδισε, αν ήρθε ισοπαλία, αυτά είναι. Δεν χωρούν στην ιστορία του Άρη. Έτσι, σαν Άρης κοιτάς πάντα τι κάνεις εσύ. Όταν εσύ λοιπόν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η νοοτροπία του συλλόγου. Σε ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ. Το τι έκανε ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο τετάρτος δεν έχει καμία σημασία. Αν εσύ κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, δεν σε απασχολεί και δεν σε ενδιαφέρει και δεν το κοιτάμε. Σωστά, έχεις δίκιο. Πάντως χθες έχω την εντύπωση ότι η ομάδα σου έδινε την αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα θα το γύριζε το παιχνίδι. Παρά δεν το συζητάμε αυτό. Βγάζει μια σιγουριά. Στο ημίχρονο, αυτό είπαμε, και προς τιμήν τους, ορισμένα παιδιά, αυτό είπαν, ότι θα το γυρίσουμε το παιχνίδι και θα το κερδίσουμε. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη πίστη στην ομάδα, έτσι, ότι το παιχνίδι θα το γυρίσουμε. Πράγμα το οποίο έγινε. Αλλά για να τελειώσω λοιπόν με τα μηνύματα, ο Άρης δεν μπορεί να πει τώρα στη διαδικασία που σας είπα. Οπότε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Σωστά. Για να πετύχουμε το στόχο, διότι ο λαός του Άρη και ο κόσμος του Άρη έχει κουραστεί από αυτή τη διαδικασία. Με κύπελα χαμένα, με 25.000 κόσμο, να τα χάνεις εύκολα, να πηγαίνεις κάτω με λαοθάλασσα, κάθοδος 30.000 αριανοί στο ΟΑΚΑ, έτσι, και να χάνονται τα παιχνίδια. Αν ήταν δηλαδή Έλληνας προπονητής, θα του είχαν απαγορεύσει την είσοδο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εν πάση περίπτωση, εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στην οικογένεια του Άρη, έχουμε ως σκοπό και ως στόχο, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να επαναφέρουμε τον Άρη εκεί που πραγματικά
αξίζει και πρέπει να είναι. Ναι. Επειδή δεν έχετε κρύψει ποτέ, coach, ότι παρακολουθούσατε τον Άρη, ακόμη και όταν ήσασταν σε άλλες ομάδες, ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και από κάτι ακόμη. Μα το είπα. Έχει κουραστεί να βλέπει μέτριο ποδόσφαιρο, κακές ομάδες. Είστε, νομίζω, υποχρεωμένοι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε, ναι, πότε αυτό, θα είναι έτοιμος ο Άρης να παίξετε και καλό ποδόσφαιρο, ναι, εκτός αυτό, από τον Άρη. Αυτό είναι το δεύτερο. Ναι. Είναι ο δεύτερος στόχος. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει και θα τη φέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να παίζουμε και καλό, και καλό παιχνίδι, για να μπορεί τουλάχιστον ο κόσμος να το ευχαριστείτε και να μην φεύγει με αυτό το 1-0, το οποίο πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά εμάς όμως ο αποκλειστικός στόχος είναι να φέρουμε τον Άρη εκεί που μπορούμε. Εκεί που μπορεί και εκεί που πρέπει να είναι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε, έτσι, εφόσον πετύχουμε το ναι, γιατί αν πας για πολλούς στόχους, στο τέλος δεν πετυχαίνεις τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είναι αυτονόητος και αυτός σκοπός αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όσο άγχος και αν έχει, όση πίεση και αν έχει, διότι αν είσαι στον Άρη σε αυτές τις μεγάλες ομάδες με ιστορία, δεν μπορείς να μην ζεις χωρίς αυτά. Αυτά είναι ένα με εμάς. Σωστά. Τα βιώνουμε, τα είναι στο πετσί μας, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, έτσι μπορούμε να λειτουργούμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι, γιατί mm-hmm. και εγώ σαν προπονητής θα πρέπει να μεταφέρω αυτό το πράγμα στους παίκτες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ όμως, δοθήσας λοιπόν της ευκαιρίας, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο με την, παρόλο που χθες είχαμε τον μπάσκετ και τα λοιπά με το Παναθηναϊκό, αυτοί οι οποίοι ήρθαν, τουλάχιστον έφυγαν αποζημιωμένοι, αποζημιωμένοι, με την έννοια ότι το ευχαριστήθηκαν, πήραμε τους 3 πόντους που πάντα σε κάθε παιχνίδι είναι ο στόχος μας και 2 ώρες ταξίδι γυρίσαν ευχαριστημένοι. Και όταν πρώτο είχα έρθει είπα ότι θα αναγκάσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εκ μέρους του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος έχει να λάβει όλο αυτό το θα έλεγα όλο αυτό το το project που λέγεται Άρης. Ναι, ναι. Με προτεργάτη λοιπόν αυτό, αλλά συμπαραστάτε τον κόσμο. Θα πρέπει ο κόσμος λοιπόν, γιατί χωρίς κόσμο δεν υπάρχουμε. Έτσι, δεν υφίσταται ομάδα. Προπονητές, οι προέδροι, οι παίχτες, όλοι έρχονται και παρέχονται. Τι μένει? Ο λαός, ο κόσμος, ο οπαδός. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια αυτή όλοι μαζί, αρχής γενομένες από το παιχνίδι της Τετάρτης, να δείξουμε ποιος είναι ο Άρης, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Ένα δείγμα του εκτός το δώσαμε. Είναι ευκαιρία τώρα την Τετάρτη να δώσουμε ένα δείγμα του εντός. Και εδώ το TST θα ξέρει ότι κάθε ομάδα ότι όταν θα έρθει στο Χαριλάου έχει τελειώσει. Ψάχνει για το επόμενο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός και έτσι θα συνεχίσουμε. Mm-hmm. Πιστεύεις, Κώστα, ότι θα χρειαστεί να κάνεις κάποια διαχείριση αυτήν την εβδομάδα με δεδομένο ότι μέσα σε 7 μέρες ο Άρης δίνει 3 παιχνίδια και όπως έχεις πει και εσύ δεν είναι ακόμη στο επίπεδο που εσύ επιθυμείς η ομάδα. Κοιτάξτε, σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος και ειδικά όταν υπάρχει παιχνίδι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και οργανικά δεν μπορεί ένας παίχτης να αντέξει και στα 3 παιχνίδια. Η δουλειά του προπονητή είναι να μπορεί την κούραση να μπορέσει να την μοιράσει σωστά, έτσι, να κάνει καλή και σωστή διαχείριση, έτσι, να είναι φρέσκια η ομάδα για να μπορέσουμε να πάρουμε τα παιχνίδια. Άλλωστε, εγώ έχω δηλώσει από την πρώτη μέρα που ήρθα στα αποδυτήρια στους παίκτες ότι δεν βασίζομαι ούτε στους 11, ούτε στους 12, ούτε στους 13. Βασίζομαι σε μια εικοσάδα παίκτων οι οποίοι θα είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπουν, να δώσουν το παραπάνω, να πάρουμε το παιχνίδι. Mm. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο στόχος και έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είστε ικανοποιημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει? Θα περιμένουμε ενδεχομένως κάτι ακόμη ή έχουμε ολοκληρώσει? Κοιτάξτε, είπα μεταγραφές, εντάξει, είναι μέχρι το τέλος του μήνα, εάν και εφόσον. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε και να επειδή έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι θα κάνουμε μεταγραφές, έτσι γιατί πρέπει να κάνουμε. Ναι, ναι. Μια μεταγραφή γίνεται ουσιαστική για να μπορεί να δώσει βοήθεια. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε το μειονέκτημα ότι έχουμε 3 ξένους. 4 ξένους. Οι ξένοι είναι 5 αλλά παίζουν 4. Σωστά. Λέω ότι έχουμε 3 παίκτες Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν μέχρι το 33 ετών. Σωστά. Πάνω από 33, λοιπόν, τέταρτος δεν υπάρχει. Ναι. Και δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Κούφια ώρα, αν είχαμε ένα πρόβλημα στόπερ. Δεν είχαμε στον πάγκο. Ο Σαμάρας, που είναι ένας καλός παίκτης, ένας εξαίρετος αθλητής και ως άνθρωπος, δεν τον είχαμε στον πάγκο. Διότι που είχαμε το πρόβλημα. Ναι. Αυτό. Ναι. Καταλάβατε. Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό είμαστε εμείς. Ο πρόεδρος έχει το διοικητικό κομμάτι και εγώ το ποδοσφαιρικό, για να τα επιλύουμε αυτά. Ναι. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ο Άρης δεν πρόκειται να μπει στην περσινή διαδικασία, στο τρανζίστορ, πόσο ήρθε η Α ή ο δεύτερος, πόσο ήρθε ο τρίτος και πόσο ήρθε ο τέταρτος. Εμείς ο Μαστάρης έχουμε υποχρέωση να κερδίζουμε τα παιχνίδια και έτσι θα πάμε. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Εσείς οι προπονητές λέτε ότι η νίκη δίνει ηρεμία για να δουλεύετε έτσι τις επόμενες μέρες και τέρα και τις εβδομάδες πιο εγώ εύκολα. Εγώ δεν το έχω πει γιατί δεν με ενδιαφέρει. Όχι, θέλω να πω ότι σίγουρα μετά από νίκες είναι πιο εύκολο να διαπιστώσετε και κάποιες ατέλειες προφανώς. Γιατί ο Άρης ασφαλώς δεν ήταν άριστος χθες στην Καβάλα. Και μια νίκη μπορεί να σου δώσει, μπορεί να σου δώσει, να σου δώσει ένα μήνυμα και μια ήττα. Γιατί εντάξει, ομάδα είμαστε, έτσι. Υπάρχουν έτσι πράγματα που έχετε διαπιστώσει ότι θέλουν βελτίωση. Είναι δικά μας μυστικά και τα δουλεύουμε σαν την προπόνηση. Δεν τα λέμε δημοσίως. Κότς, υπάρχει περίπτωση, γιατί το ρωτάει και αρκετός κόσμος από χθες, βλέποντας τον Αντώνη Καπρίδη να έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Έχει αποκτήσει ομάδα και του Λεωνίδα Κυβελίδη. Υπάρχει στο μυαλό σου η σκέψη ενδεχομένως να χρησιμοποιήσεις Κυβελίδη και Καπνίδη μαζί? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα. Και κάτι να είναι, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να το έχω στο μυαλό μου για το μάθουν οι παίκτες από το ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι είναι, θα γίνεται στην προπόνηση. Αν και εφόσον υπάρξει τέτοιο θέμα, θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά το πιο βασικό από όλα είναι, το λέω γιατί το είπα και στους παίκτες, ότι με μένα ο παίκτης θα βρει δικαιοσύνη. Δεν έχει καμία σημασία αν τον πρότεινα εγώ να έρθει. Δεν θέλω να μπούμε σε ονόματα, δεν μου αρέσει. Έτσι. Αν τον πρότεινα εγώ ή αν έχω ξανά συνεργαστεί μαζί του κλπ. Και ούτω καθεξής. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός, όποιος μπαίνει μες στην ομάδα, μπαίνει ιεραρχικά. Ναι. Δεν ξεκίνησε, βγήκε, μπήκε ένας άλλος, πήγε καλά, ξεκινάει. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Άρα κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και με το Σέρχιο Κόκκε. Εγώ δεν είπα, αυτό το λέτε εσείς. Εγώ λέω αυτό το οποίο είπα στους παίκτες μου. Διότι δεν μπορώ εγώ να θέλω να πω κάτι στους παίκτες μου και να το πω δημοσίως, να τα μάθουν από το ράδιο ή από τις εφημερίδες. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Κατανοητό. Από την προσπάθεια που καταβάλει ο Σέρχιο Κόκκε, είστε ευχαριστημένος. Εδώ και λίγες μέρες κάνει και ένα ειδικό πρόγραμμα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μπει σε ένα πρόγραμμα, έτσι, σε ένα πλάνο, μάλλον καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, όταν θα το τελειώσει αυτό το στάδιο, που θα έλεγα, τις προετοιμασίες και τα λοιπά, δείξουν οι μετρήσεις ότι είναι αυτός που πρέπει να είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα επανέλθει. Μάλιστα. Κατανοητό. Πείτε μου κάτι και προσωπικό. Τι σημαίνει για σας η επιστροφή στον Άρη μετά από περίπου 10 χρόνια? Κοιτάξτε, όταν σε καλεί ο Άρης, γιατί το είπαμε αυτό όταν και πρώτο ήρθα, δεν έχει καμία σημασία σε ποια κατηγορία είναι. Παρόλο που είμαι από τους μοναδικούς προπονητές οι οποίοι πέρασαν και δόθηκε η ευκαιρία στον Άρη, έτσι. Τώρα δεν θέλω να ξαναμπούμε σε ονόματα και τα λοιπά, γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό και έχω κουραστεί και έχω βαρεθεί να πηγαίνουμε στο παρελθόν, γιατί δεν εξυπηρετεί. Λοιπόν, που δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό που εκ μέρους του κυρίου Καρυπίδη να με πάρει ένα τηλέφωνο για να βρεθούμε και να ζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει συνεργασία και σε ποιο πλάνο και σε ποιο σχέδιο, δεν υπήρχε από πλευράς μου κανένα συνδυασμός. Έτσι. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, αν δεν ήταν ο Άρης, άντε να βάλω και τον Όφη μέσα, έτσι, που και αυτός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάω να δουλέψω σε γάμα εθνική. Όχι ότι είναι υποτιμητικό, αλλά έχω περάσει εγώ από αυτές τις κατηγορίες, έχω ανεβάσει 5 ομάδες και λοιπά. Δεν είχα τέτοιες βλέψεις. Πάντως ήταν και το timing, γιατί και άλλες φορές είχε ακουστεί το όνομά σας για τον Άρη, είχατε έρθει, είχατε συζητήσει και πρόπερση. Και άλλες 2 φορές ήταν να γίνει, αλλά έβλεπα ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει και μάλιστα μία το είχα πει όταν είχα έρθει, πράγματι, και έγινε. Κρίμα δηλαδή, έτσι μέσα μου στενοχωρήθηκα, που ο Άρης, ας πούμε, έπεσε στη Β' Αθηνική. Ήταν εκείνη η χρονιά, το καλοκαίρι είχα έρθει, είχα μιλήσει και τα λοιπά, και έτσι όπως ήταν το πλάνο που μου ανέπτυξαν οι τότε άνθρωποι της διοίκησης, είδα ότι δεν μπορεί να περπατήσει και τους το είπα. Ότι θα είναι δύσκολο να περπατήσει έτσι. Δύσκολα θα βγει η χρονιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή δεν έχει στο ποδόσφαιρο να κοιτάς, εντάξει, πρέπει να ξέρεις την ιστορία του συλλόγου, έτσι, γιατί αν δεν την ξέρεις δεν έχεις αύριο, αλλά γενικά όμως στο ποδόσφαιρο πρέπει να κοιτάς μπροστά. Έτσι, και να έχεις στόχους,
Εντάξει, οι εμπειρίες βέβαια σε κάνουν και σοφότερο. Εντάξει. Πάντα. Κάθε μέρα που ξημερώνει μαθαίνεις. Είτε μέσα από την προπόνηση, είτε μέσα από το παιχνίδι. Όποιος πει ότι ξέρει το ποδόσφαιρο, δεν μιλάει σωστά. Μάλιστα. Άρα κρατάμε και το κάλεσμα που κάνεις και στον κόσμο την Τετάρτη. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Ο κόσμος στην προσπάθεια αυτό, γιατί πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Είμαι χρόνια στα γήπεδα και αυτό που λέω, το λέω με όλη την επίγνωση. Έτσι, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί και να πώς να το πω, να την στηρίξουμε, να τη στηρίξουμε για να πετύχουμε το στόχο. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι κτλ., είναι την αδία. Όσους φιλάδους είχαμε χθες, μαζεύουν ομάδες στη Σούπερ Λίγκα. Όσους φιλάδους είχαμε χθες, εμείς στην Καβάλα. Διάβαζα για παράδειγμα τις προάλλες ένα θέμα για το πόσα λίγα εισιτήρια κόβει ο Ατρόμητος που θεωρείται μια από τις καλές ομάδες της Super League. Εντάξει, υπάρχει ο κύριος Πανός εκεί, είναι πληρωμένα όλα κτλ. Αλλά βλέπεις και ο κόσμος δεν την έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Όπως και στον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί και ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, σαν Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει πράγματα παραπάνω. Αλλά βλέπεις όμως δεν είναι η απήχηση αυτή που πρέπει να έχει στον κόσμο. Δηλαδή αν ο Άρης κάνει τέτοια πράγματα θα έχει 30.000 κόσμο. Το συζητάμε. Κότσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Μια χαρά.